Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά, ξενύχτης λόγω ποδοσφαίρου και λόγω μπάσκετ. Αλλά... έβλεπε το Warriors Mavericks. Βέβαια. Πρέπει να ακούμψει λέει ο Ντόνσιτς, Τι πρέπει? Λέω τον κλείδωσαν τον Ντόνσιτς. Εγώ είδα το ξεκίνημα, καταρχάς φοβήθηκα λίγο στο ξεκίνημα γιατί έχασε, εγώ δεν τον έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναδεί, το θυμάμαι τελευταία φορά από ό,τι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έχασε στο ξεκίνημα, στο πρώτο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενες βολές ο Στεφ Κάρι. Λέω δεν ξεκινήσαμε καλά. Και άρχισα να αλλάζω θέσεις και τέτοια μετά. Άρχισα να κάνω τέτοια πράγματα. Ναι, αφού τα είχα δει νωρίτερα αυτά με τον αδερφό μου, ο οποίος άλλαξε 150 θέσεις στο Άιντραχτ Ρέιτζερς. Μου είναι το κουσούρι μετά. Αλλά στο τέλος είχαμε πανηγύρια. Τα κατάφερες, το πήγες μέχρι τέρμα, έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή ένα ματσάκι να το βγάλεις ωραίο στο 90 λεπτό εκεί, άντε και καμιά καθυστερησούλα 3-4 λεπτά και το πολύ. Δεν μπορείς. Εκεί πρέπει να τα κάνεις τα παιχνίδια, να τα πηγαίνεις στο τέρμα τους. Να σου πω, χθες αφού μιλήσαμε και μετά που συνέχιζα να ψάχνω λεπτομέρειες για το μάτς, βρήκα ότι στο γήπεδο αυτό της Σεβίλης έχει γίνει ένας τελικός ευρωπαϊκός όλος και όλος. Αυτός του Ντουκαντάμ. Ναι. Και λέω να του, πάλι πέναλτι θα περιγράψω. Πάλι θα γίνει του Ντουκαντάμ. όταν στρώθηκες δηλαδή για να ξεκινήσει το παιχνίδι, την είχες τη φωνή μέσα ότι θα πάει μέχρι εκεί. Δηλαδή, ναι. Μπόλικο ναι, το ξενύχτη. Ναι. Δεν τελειώνει 10 παρά το παιχνίδι, 12 παρά 10 παρά 5, δεν τελειώνει με τίποτα. Θα φύγει μετά, θα πιάσει πέμπτη σίγουρα. Ναι, ήμουν πολύ βέβαιος. Όταν είδα ότι έχει γίνει μόνο ένα τελικός εκεί και αυτός ήταν του Ντουκαντάμ, ευρωπαϊκός τελικός, λέω, όπα να το. Ή αυτό πίστευα ότι θα γίνει, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι θα γίνει, έψαχα να βρω τι διάσημα μάτσα έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο και έχει γίνει ένα από τα καλύτερα μάτσα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εκείνο το 3-3 στο Μουντιάλ του 82, ανάμεσα ημιτελικός, ναι, ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και τη Γαλλία, όπου πέρασαν η Δυτική Γερμανία, ένα κανονική διάρκεια. Με τον Σουμάχερ και τον Μπατιστόν και τον τραυματισμό. Ένα κανονική διάρκεια, 3-3 παράταση, 5-4 στα πέναλτι. Εκείνο το μάτς είναι, με Χρούμπες και τα λοιπά. Με Σουμάχερ που πήρε, που καθάρισε τον Μπατιστόν σε μια φάση. Ναι. Όπου το θυμάμαι αυτό το μάτς. Έκλαιγα. Ναι. Εκεί είχα, τέλος πάντων, την Γερμανία. Τότε ήταν Γερμανία ή ήταν Δυτική Γερμανία? Δυτική Γερμανία. Δυτική Γερμανία ήταν. Από τότε τους τελείωσε άλλους αυτούς. Και ο Σουμάχερ ήταν τερματοφύλακα στην ομάδα που υποστήριζα στην Γερμανία, την Κολονία. Ναι. Ναι, σε εκείνο το είπα, αυτό δεν το ήξερα. Από τότε είχε να πάρει τρόπαιο η Άιντραχτ, έτσι. Δηλαδή από πότε, 40 χρόνια δεν είχε να πάρει τίτλο. Ναι, το 80. 80, 42. Ναι. Εντάξει, ματσάρα. Ναι. Ματσάρα. Ωραία, αφού πήγε μέχρι εκεί, ματσάρα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το μπάτσο. Τώρα εντάξει, πώς ασχολείται με αυτό? Έχουμε τον τελικότερο μπροστά μας. Σιγά μην ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, μωρέ, ήταν ωραίο που το πήρε η Άιντραχτ στο τέλος της ημέρας. Όσο και αν στη διαδικασία το πέναλτι δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Αλλά τώρα μια ομάδα που σε όλη τη διοργάνωση δεν είχε χάσει ποτέ, ήταν αίτητη, να μην έπαιρνε το τρόπαιο. Δηλαδή να έχανε το τρόπαιο ITT. Θα ήταν λίγο κρίμα. Ναι. Έχουν κάνει φοβερή σεζόν στην Ευρώπη. Και έχουν αποκλείσει και πάρα πολύ καλές ομάδες. Όλοι, okay, στέκονται στην Μπαρτσελόνα, λογικά. Και ό,τι έκανε στο Καμπνό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και η West Ham, ας πούμε, την οποία απέκλεισαν, ήταν μια ομάδα που στον δρόμο της είχε θερήσει τη Σεβίλη, είχε θερήσει τη Λιόν. Δεν ήταν απλό που τα κατάφεραν και τον απέκλεισαν. Γενικά είχαν κάνει πολύ, πολύ σπουδαίο τουρνό. Ναι. Και τώρα αυτή πάει κατευθείαν ο Μήλος.
Champions League η Eintracht. Βεβαίως. Με την κατάξυση του κυπέλου. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Ωραίο, σημαντικό. Άρα διπλά το πανηγύρι. Φορά μετά από κάτι. 60 κάτι χρόνια. 60 κάτι είναι... χρόνια πρωταθλητριών και, ναι. Και τα λοιπά, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί παραδείγματος ότι είναι μία από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια ήταν κοντά στην τετράδα στη Γερμανία. Τελικά στο τέλος κάτι συνέβαινε και το εισιτήριο του Champions League δεν το έπαιρνε. Και έπαιζε μονίμως Europa. Ναι. Είναι μία από τις ομάδες που δεν είχαν εκμεταλλευτεί το προνόμιο των Γερμανών να βγάζουν τρεις και τέσσερις ομάδες του Champions League. Έχει παίξει ο Μίλος Champions League, η Άιντραχτ. Θα παίξει πρώτη φορά. Αυτά τα δικαστικά στην Ελλάδα, αυτά τα ωραία που τελειώνει το πρωτάθλημα και ουσιαστικά δεν τελειώνει το πρωτάθλημα, ας πούμε, για κανένα μήνα μετά. Ξέρεις, πέρα από αυτό του, την ιστορία που γίνεται τώρα από χθες με τον, Άρη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να ασχοληθείς καθόλου, ή αν τα παρακολουθείς αυτά και αν... Τα παρακολουθώ, αναγκαστικά. Και εγώ τα βρίσκω πολύ ενοχλητικά. Πολύ. Και δεν καταλαβαίνω πάντα γιατί τα ανακαλύπτουμε αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό, την ίδια πορεία έχω κι εγώ. Ναι. Αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, σφύριξε τη λήξη ο διαιτητής, τελειώσαμε. Μόλις έρχεται η ώρα να επικυρώσουμε τη βαθμολογία, ξαφνικά πάντα κάτι ανακαλύπτουμε. Ναι. Και μετά από όλο αυτό το σκηνικό, το χθεσινό, το μεσημέρι τέλος πάντων, που σου είπα ότι μιλάω και με τον Μπέο και τα λοιπά στον αέρα και νωρίτερα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, το κερασάκι. Ήρθε και το έβαλε ο προπονητής Βέρειας που μιλήσαμε μετά από τη μία που είχαμε. Όχι, μετά από σένα. Μία με μία μισή βγήκαμε χθες. Μετά από σένα, καλησπέρα σας κύριε Δερμιτζάκη. Του λέω γιατί πότε τα κατάφερε με το Λεβαδιακό και μου ρίχνει το ότι εντάξει, εγώ ετοιμάζομαι. Λέω θα έχετε και δεύτερη ευκαιρία τώρα με τη Λαμία. Και μου λέει ο άνθρωπος, λέει, δεν ξέρω αν θα παίξουμε την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς να προετοιμάσω την ομάδα. Δεν ξέρω ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Μου λέει γιατί. Μου λέει θα επικυρωθεί η βαθμολογία σήμερα. Σήμερα είναι να επικυρωθεί η βαθμολογία. Σωστά. Αυτοί είναι να παίξουν Κυριακή. Ναι, είναι αυτή η γνωστή ιστορία. Την είχαμε συζητήσει κανένα δύο-τρεις εβδομάδες πριν. Ναι. Τον Πανετολικό και τον Κουτσοσπύρο. Ναι. Τα οποία τελικά δεν ήταν ένα-δύο στοιχήματα που είχε παίξει ο Κουτσοσπύρος. Μια κίτρινη, ξέρω εγώ, Κορνέλιους ή κάτι άλλο. Αλλά όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, έχει παίξει 16 δελτία. Στα οποία είναι 16. Παρολή. Ναι, είναι παρολή τα περισσότερα από τα 16. Ναι. Δηλαδή έχουν μέσα και ξένα μάτς. Δεν έχουν μόνο γεγονότα του Πανετολικού. Αλλά όλα έχουν μέσα και κάποιο γεγονός του Πανετολικού. Μια κίτρινη, ένα γκολ που θα φάει, μια κόκκινη, κάτι. Ναι. Και επειδή ήταν... Όταν τα είχε παίξει αυτή τη δελτία, ήταν γενικός αρχηγός στον Πανατολικό. Αυτοπάγγελτα κινήθηκε. Μάλλον στάλθηκε ο φάκελος από στοιχηματική εταιρεία. Μάλιστα, το μεταφέρω αυτό με επιφύλαξη γιατί δεν είμαι σίγουρος. Όλη τη διαδικασία την κίνησε η στοιχηματική εταιρεία, η οποία μόλις διαπίστωσε ποιος είναι αυτός που παίζει τα δελτία και ότι παίζει γεγονότα του Πανατολικού, επικοινώνησε, φέρεται να επικοινώνησε μαζί του και να του ζήτησε να μην τα πληρώσει, να τα κλείσουν ως μονάδα. Και φέρεται ο Γενικός Αρχηγός του Πανατολικού να είπε όχι, θέλω να τα πληρωθώ, και κατόπιν η εταιρεία έκανε καταγγελία. Και έτσι έφτασε ο φάκελος στα χέρια των αρμοδίων και κινήθηκαν οι διαδικασίες. Τα έπαιζε κανονικά με τα στοιχεία του, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι. Προφανέστατα. Αν ισχύει αυτό, ναι. Προφανώς τα έπαιζε με τα στοιχεία του και το ανακάλυψε η στοιχηματική εταιρεία. Ναι, αν ισχύει αυτό, δεν είναι αθώος ο κατηγορούμενος. Ή πολύ αφελής να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν πούμε και. Το θέμα δεν είναι ότι είναι ο ίδιος. Προφανέστατα. Το λιγότερο μπορείς να πεις είναι αυτό που είπες αφελής. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να καταδικάσει την ομάδα του. Υπάρχουν δύο νομικές πλευρές. Η μία που λέει ότι δεν προκύπτει από αυτά τα δελτία χειραγώγηση και ότι για να υποβαστείς πρέπει να προκύπτει χειραγώγηση. Και αυτό το στηρίζει σε διάφορα γεγονότα, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα στοιχήματα ήταν παρολή.
Ότι δηλαδή αν πρόκειται για χειραγώγηση δεν θα βάζεις το ίδιο δελτίο και τον Άσο της Χετάφε. Και το δεύτερο ότι τα ποσά είναι μικρά, ξαγόριζε τα στοιχήματα των 20, των 30, των 10, των 40 ευρώ. Που δεν στοιχειοθετούν συνενοχή της ομάδας για κέρδος, για όφελους. Αλλά υπάρχουν και πλευρές που λένε ότι είναι αξιωματούχος της ομάδας, έπαιζε γεγονότα που αφορούσαν την ομάδα και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις γεγονότα που αφορούσαν συγκεκριμένους παίχτες της ομάδας, ο Τάδε θα πάρει κίτρινη, ο Δίνα θα πάρει κόκκινη, που μπορούσαν εύκολα να επηρεαστούν από τον ίδιο, είχε την δυνατότητα να τα επηρεάσει και άρα υπάρχει χειραγώγηση. Τα έπαιζε με το όνομά του, έτσι, με τα στοιχεία του δηλαδή. Με την, κάρτα του προφανώς, γιατί μέσω χρεωστικής. Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς με κάρτα που οδηγούσε στο όνομά του. Είναι δυνατόν, φίλε. Okay. Θυμάμαι κάτι γεγονότα παλιά τώρα με παίκτες με σέντρα που μαλώναν στο λεωφορείο μέσα για το στοίχημα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε, την αναφορά μου στον Παύλο Δερμιτζάκη χθες, είχαμε που είχαμε αυτά και έχουμε αυτά με τον Άρη, μου προέκυψε και αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι που σου εξηγούσε ο Δερμιτζάκης, γιατί τώρα υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Ένα να επικυρωθεί η βαθμολογία σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι την Κυριακή θα παίξει ο Παύλο Δερμιτζάκης κοντά στη Λαμία. Δύο. Να μην επικυρωθεί η βαθμολογία σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα παίξει την Κυριακή και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί για την περίπτωση αυτή που αναφέραμε νωρίτερα του Πανετολικού και άρα αν όταν παίξει θα παίξει με τη Λαμία ή αν όταν παίξει θα παίξει με τον Απόλλωνα. Διότι στην περίπτωση που κρυθεί ένοχος ο Πανετολικός και υπάρξει απευθείας υποβιβασμός, τότε ο Απόλλωνας πάει στη θέση των Μπαράζ και η Λαμία σώζεται. Τρίτο ενδεχόμενο, να μην επικυρωθεί σήμερα η βαθμολογία, να αφοωθεί ο Πανατολικός και να παίξει όταν θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία τα Μπαράζ με τη Λαμία. Μου λέγεται χθες ο Παύλος Δημητζάκης ότι την Κυριακή εγώ ετοιμάζω την ομάδα, ξέρω ποιον θα παίξω. Και αν θα παίξω. Και με ποιον θα παίξει, δεν ξέρει την Κυριακή. Και αν θα παίξει, δεν ξέρει. Λοιπόν, και επίσης, αν θα παίξει γενικώς, δεν ξέρει. Γιατί αν επικυρωθεί σήμερα η βαθμολογία και κρυθεί ένοχος ο Πανετολικός μετά την επικύρωση της βαθμολογίας, διότι αυτή η υπόθεση θα συνεχιστεί, ό,τι και αν συμβεί σήμερα σε σχέση με τη βαθμολογία, τότε θα έχει γίνει το μπαράζ. Αν επικυρωθεί σήμερα η βαθμολογία, θα παίξουν την Κυριακή η Λαμία με τον. Σωστά. Με τη Βέρεια. Θα γίνει το μπαράζ Λαμία Ατρόμητος. Ναι. Αλλά αν υποβιβαστεί ο Πανατολικός, μετά. Συγγνώμη, Λαμία Βέρεια που λέω. Ναι. Και αν επικυρωθεί η βαθμολογία, αλλά πέσει ο Πανατολικός μετά. Ναι. Τότε ανεξάρτητα από ότι θα έχει γίνει στα μπαράζ και οι δύο θα διεκδικούν άνοδο, γιατί θα χειρεύει μια θέση στην. Σε Super League με τον Ιωπάδο Πανατολικό. Τι ωραία είμαστε. Και θα τρέχουν στα δικαστήρια και ο Απόλλωνας, ο οποίος θα λέει κακώς υποβιβάστηκα, δεν θα έπρεπε να έχει επικυρωθεί βαθμολογία και θα έπρεπε να έχω παίξει εγώ τον Μπαράζ. Βέβαια. Και ο χαμένος του Μπαράζ που θα λέει ότι ναι μεν εγώ έχασα, αλλά από τη στιγμή που υποβιβάστηκε άλλη ομάδα από την Super League, εγώ πρέπει να ανέβω. Βέβαια. Τέλειο. Για τον Άρη, μια και παρακολούθηση, τι συμπέρασμα έχει βγάλει για τον Άρη, για την καταγγελία, για την ΕΠΟ, για τον ΠΕΟ. Και εδώ υπάρχει μια νομική ασάφεια, όπως το λένε. Δηλαδή, αυτό το περίφημο πρέπει να γίνει καταγγελία από ομάδα που να έχει ένομο συμφέρον. Ένομο συμφέρον. Μπορεί να έχει ο πρώτος επιλαχών στην περίπτωση που ο Άρης δεν πάρει άδεια, άρα δεν παίξει στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει καταγγελία. Στην υπόθεση της αδειοδότησης φαίνεται πως έχει μειοψηφίσει. Ο Άρης την πήρε την αδειοδότηση με ψήφους 4-1. Ναι.
Αλλά αυτός που έχει μειοψηφίσει φαίνεται να είναι ο πρόεδρος. Ο οποίος ο ίδιος πρόεδρος της Επιτροπής αυτής έχει κινήσει τις διαδικασίες της έφεσης. Είναι λίγο... Όλο αυτό είναι λίγο αφαιρετικό. Δηλαδή, κατά κάποιους νομικούς κύκλους δεν έχει το δικαίωμα. Δικαίωμα έχει μόνο ομάδα που έχει κάνει καταγγελία και έχει ένομο συμφέρον. Όπως θεωρητικά δεν έχει το δικαίωμα και ο Βόλος. Δεν έχει ένομο συμφέρον. Επειδή μιλάμε για χρέη σε ποδοσφαιριστή, το κυνηγήσει σε αυτήν την υπόθεση το στερίζει στον αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή η τάδε ομάδα δεν πλήρωνε τους παίχτες της και άρα μπορούσε να κάνει περισσότερες μεταγραφές και μπουρου, άρα μπορέσει να βγει στην Ευρώπη. Και αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός εναντί μου που πλήρωνα τους παίχτες μου και ήμουνα κύριος και άρα δεν μπορούσα να ξοδεύω όσα δεν είχα και άρα δεν μπορούσα να κάνω παραπάνω μεταγραφές και άρα αθέμητος ανταγωνισμός. Τώρα με τις νομικές ασάφειες στην Ελλάδα και τα νομικά παράθυρα και το ποιος έχει δικαίωμα που, πώς, τι και γιατί, πια θα βγω και κουρευτώ. Πραγματικά. Γιατί, γιατί το λες έτσι. Δεν μπορώ να σου πω. Ξέρεις, είσαι σίγουρος εσύ να καταλάβεις τι από όλα αυτά που σου προανέφερα ισχύουν. Όχι. Και αν υπάρχουν εξαιρέσεις ή όχι. Και αν τελικά μπορεί και κάποιος που δεν έχει ένομο συμφέρον να κάνει καταγγελία για αθέμητο ανταγωνισμό και αν αυτή η καταγγελία μπορεί να εξεταστεί και να έχει συνέπειες κάποια ομάδα ή όχι, ή αν ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής, παρά το γεγονός ότι ήταν ο μοναδικός που μειοψήφισε, αλλά επειδή ήταν πρόεδρος έχει δικαίωμα έφεσης, και τι θα αποδειχτεί στην έφεση από όλα αυτά και γιατί η επιτροπή, αν το ήξερε αυτό για τον Παλαθουέλος, νομίζω είναι. Ναι. Ο παίκτης. Ναι, σωστά. Χρόνια τώρα. Όπως το λες, πάντα στην Ελλάδα βρίσκουμε, αφού τελειώσουν οι αγώνες στα γήπεδα, 9 στις 10 σεζόν βρίσκουμε κάτι για να αφαιρέσουμε κάτι από αυτόν που το έχει κερδίσει. Δεν ξέρω αν... σε ποιες περιπτώσεις νομίμως έχει συμβεί αυτό και σε ποιες όχι, αλλά πάντως επειδή ακριβώς είναι συνήθεια που έγινε λατρεία, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά προκύπτουν όταν κάποιος χάσει το στόχο του. Ναι. Κάθε χρόνο. Είτε αυτό λέγεται παραμονή, είτε αυτό λέγεται Ευρώπη, είτε αυτό λέγεται πρωτάθλημα, είτε αυτό λέγεται δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι είναι δυστυχώς. Ένα ήσυχη. Ήσυχα μάλλον να τελειώσουμε μία σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνω που πήγαμε να το πούμε, ας πούμε, το βράδυ της Τρίτης αυτό, εντάξει, με την εκκρεμότητα του αγώνα της Βέρειας κόντρα στη Λαμία για τη θέση τη συγκεκριμένη, τουλάχιστον στα πάνω διαζώματα ή στους πάνω ρόφους λέμε ότι τελείωσε, ευτυχώς. Ναι, και ήρεμα, χωρίς θα γίνει και σήμερα σε σχέση με την ψήφιση, γιατί μου λένε ότι τα κουκιά, όπως τα μέτραγαν, αλλά τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις των 14 που θα ψηφίσουν για την επικύρωση της βαθμολογίας σήμερα των 14 ομάδων της Super League της φετινής σεζόν, ότι τα κουκιά είναι 7-7. Σοβαρά. Είναι ωραίο. Σοβαρά, 7-7. Τέλειο θα είναι αυτό. Τέλειο. Μα είναι το καλύτερο ρεπορτάζ, εγώ το λέω εδώ και χρόνια. Το ένα. ΕΠΟ ΕΠΑΕ είναι το καλύτερο ρεπορτάζ. Και εκεί μέσα μπλέκονται, υπάρχουν δικηγόροι, αυτό, παραδικηγόροι, λογιστές, φοριακοί, όλοι αυτοί μαζί. No. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στη μία. Για το τελικό δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Ευτυχώς κάποια πράγματα, εκτός από το anti-doping control που έκαναν σε 8 παίχτες σήμερα το πρωί, 4 του Παναθηναϊκού και 4 του ΠΑΟΚ, τώρα τα υπόλοιπα... θα έχουμε αύριο Παρασκευή να πούμε αρκετά, να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι το match που περιμένουμε όλοι. Ναι. Και μετά αρχίζει, ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά, δειλά-δειλά, αλλά θα φουντώσει η μεταγραφολογία. Έχουμε κάτι να το δώσουμε τώρα εδώ να πέσουν τα τσιμέντα. Όχι.
τίποτα. Θα γραφτούν καμιά από αυτά τα νούμερα που σα λες και δες εσύ, 400.852 ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν τα λες τα νούμερα. 450-12. 450-12, ναι, μπράβο. Ναι, νούμερα, ονόματα. Τέλεια. Αλλά θα έχει. Και άμα πέσει σε ένα, εγώ που τα έχω πει όλα αυτά, άμα πέσει σε ένα, πανηγυρίζω μετά, λέω, είδατε, εγώ το είπα. Ναι, ναι, ναι. Το καλύτερο θα είναι αυτό. Εντάξει, δεν ακούστηκε Μόνικα σήμερα και ανησυχώ. Κάτι είναι αυτό. Είναι ήσυχη. Εντάξει, γίνεται και λίγο χαμός χθες το βράδυ στην Αθήνα. Ναι. Είχαμε κάτι καταιγίδες, κάτι μπουρίνια, πολύ αέρα, πολύ τέτοιο. Ναι. Και έχω σου πει η Μόνικα είναι λίγο μου άπτου. Ναι. Με το πολύ αέρα και, και τη βροχή και τα λοιπά δεν τα πάει καλά. Πού χώνεται, κάνα το κρεβάτι. Από τα καιρικά φαινόμενα μόνο χιόνι. Και πού χώρετε, πού εξαφανίζετε, ποιος είναι ο χώρος της, να πούμε, μπαίνει πουθενά σε καμιά αποθήκη. Όρθια στην Περκονόπορτα και χτυπάει κάθε λίγο και λιγάκι. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, δεν θέλω άλλο κήπο. Φτάνει, φτάνει για σήμερα. Φτάνει. Μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετο, χαίρετο.